Αυτό που έχει γίνει σήμερα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι έχει δημιουργηθεί ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την διατροφή, την σωματική δραστηριότητα και την υγεία. Στα πλαίσια αυτής της πλατφόρμας ουσιαστικά έρχονται και συζητούν και συναποφασίζουν κυβερνητικοί φορείς, επιστημονικοί φορείς, πανεπιστήμια και η βιομηχανία τροφίμων για να δώσουν συγκεκριμένες λύσεις σε ζητήματα που αφορούν την διατροφή, τη σωματική δραστηριότητα και την υγεία. Αυτός είναι ένας χώρος στον οποίο έχουμε πλέον τη δυνατότητα να δράσουμε. Η Ελλάδα συμμετέχει σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων από το Υπουργείο Υγείας, συμμετέχουν φορείς και επιχειρήσεις, δεν συμμετέχουν ακόμα όσο θα θέλαμε επαγγελματικά σωματεία, συμμετέχουν οι ευρωπαϊκές ομοσπονδίες. Έχουμε παρόλα αυτά να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα και μετά τα απορίσματα που θα έχουμε από το συνέδριο αυτό, το οποίο τώρα 4 ημέρες έχει πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εφαρμογή νέων πολιτικών και νέων στρατηγικών, νομίζω ότι έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε για τα επόμενα 1-2 χρόνια. Η διατροφική πολιτική στη χώρα μας σε περίοδο κρίσης μπορεί να προσφέρει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Εάν το θέλουμε, εάν φύγουμε από τις διακηρύξεις και εφαρμόσουμε σωστά και μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τη μεσογειακή διατροφή ως ένα προϊόν εξαγώγημο προς την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο. Δηλαδή, η διατροφική πολιτική, εφόσον μπορέσει και στηρίξει την παραδοσιακή ελληνική διατροφή και την μετατρέψει σε μια εκπαιδευτική διαδικασία και σε ένα τουριστικό προϊόν το οποίο μπορούμε να εξάγουμε, θα έχουμε προσφέρει τα μέγιστα στην οικονομική κρίση, διότι αυτό που λείπει αυτή τη στιγμή από αυτή τη χώρα είναι η ανάπτυξη. Σαφώς και μπορεί και αποτελεί, καταρχήν όπως είπαμε, στην ευρωπαϊκή πλατφόρμα και στους χώρους που γίνεται η συζήτηση των νέων πολιτικών, η βιομηχανία τροφίμων συμμετέχει. Έπειτα, η βιομηχανία τροφίμων μπορεί να προσαρμόσει την δημιουργία των νέων προϊόντων της ή το reformulation, την επανασύσταση των παλαιότερων προϊόντων με βάση τους κανόνες της ισορροπημένης διατροφής, της μεσογειακής διατροφής. Και φυσικά, η βιομηχανία τροφίμων έχει πάντοτε το ρόλο και την ευθύνη να βοηθάει, να υποστηρίζει τις προσπάθειες των επιστημονικών φορέων, των ερευνητικών φορέων και να δίνει ένα έναυσμα και να ενισχύει τις προσπάθειες που γίνονται από τα επαγγελματικά σωματεία και τα ακαδημαϊκά ιδρύματα σε μια εποχή που η βοήθεια του κράτους μπορεί σε επίπεδο διαθέσεων και σε επίπεδο διακηρύξεων να είναι ισχυρή, αλλά σε πρακτικό επίπεδο δεν μπορεί να είναι τόσο ισχυρή.